Καλημέρα παιδιά, καλά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, παρόλο που έχω ξεμεσιαστεί θα πω τις τελευταίες μέρες. Ναι, εδώ πέρα έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές, έχω μαζέψει πάρα πολλά πράγματα στο σπίτι, έχω πετάξει πάρα πολλά πράγματα από το σπίτι. Αγοράσαμε, πώς λέγεται, σιδηρόδρομος. Έβγαλα το κουρτινόξυλο από πάνω, έβαλα σιδηρόδρομο και ανέβασα την κουρτίνα τέρμα πάνω. Σήμερα θα βάλω και την άσπρη την κουρτίνα, αλλά πρέπει κάπως να την κοντίνω γιατί μου είναι πάρα πολύ μακριά. Σηκώθηκα το πρωί. Έκανα και αποτρίχωση στο πρόσωπο, όσο μπόρεσα δηλαδή. Εντάξει, καλά. Θέλω λίγο να σας δείξω κάτι. Δήμητρα, πούλησα το μπουφέ. Κοιτάω γιατί έρχονται τα παιδιά μου από το σχολείο και δεν θέλουν να με ενοχλήσουν. Λοιπόν, πούλησα το μπουφέ, αυτό που δεν πουλιόταν με τίποτα, και είχα ήδη αγοράσει παπουτσοθήκη από το Ότο. Ακριβώς στο ίδιο χρώμα. Ακριβώς στο ίδιο χρώμα με την καρδαρόμπα που είχα στο αποθηκάκι από εδώ. Έφυγε η καρδαρόμπα από εκεί. Έβαλα άλλα πράγματα τα οποία θα ξεχωρίσω. Προς το παρόν, σας δείχνω το καινούριο μου, την καινούργια μου παπουτσοθήκη. Έφυγε το μπουφέ όπως βλέπετε. Έχουμε την παπουτσοθήκη μας εδώ πέρα. Έχω βάλει κάποια πράγματα εκεί σε κουτιά γιατί πρέπει να τα τακτοποιήσω. Δεν έχω τόσο χρόνο μέσα στην ημέρα γιατί το βράδυ θέλω να κάτσω λίγο να ησυχάσω κι εγώ, έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, εδώ έφυγε. Θα σας δείξω το μοντέλο, το πήρα από το Ότο. 30 ευρώ το πήρα, παιδιά. Δεν παίρνω ακριβά πράγματα γιατί όταν έρθει η Άγια ώρα και στιγμή. Εδώ είμαι πάλι. Μόλις ξύπνησα, κοιμήθηκα κανένα 2 ώρες. Την ώρα που χτύπησε το κουδούνι ήταν τα παιδιά, ήρθαν με τον Κυριάκο από το νηπιαγωγείο, από το καινούριο νηπιαγωγείο που κάνουν προσαρμογή, οπότε είχαμε να φάμε και τα λοιπά. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ναι, δεν παίρνω ακριβά πράγματα, διότι όταν έρθει η άγια ώρα και στιγμή να μετακομίσουμε, πρώτον, δεν θέλω να βάζω πράγματα πάλι για πούληση και να μην πολλούνται, όπως ο μπουφές. Δεν θέλω να έχω μέσα στο σπίτι βαριά έπιπλα και να πρέπει να μας βγει η μέση 4 ορόφους. Τώρα θα μου πεις, πάρε άτομα να σε βοηθήσουν. Σίγουρα θα πληρώσω κάποιους για να με βοηθήσουν, οι εταιρείες, στάνταρ, μεταφορική εννοώ. Γιατί γενικότερα με τους ανθρώπους που έχω πει και στον άντρα μου ότι μην περιμένεις του λέω από φίλους να σε βοηθήσουν. Όχι ότι δεν θα το κάνουν, απλά μην έχεις τις προσδοκίες. Γιατί άμα έρθει ας πούμε η μέρα της μετακόμισης και σου πούνε οι 3 από τους 5, 6, δεν μπορώ Κυριάκο να έρθω, εγώ δεν θα φύγω, δεν θα μετακομίσω. Οπότε θα πληρώσουμε ανθρώπους να έρθουν να κουβαλήσουν την ντουλάπα κυρίως που είναι τεράς. Και όλα τα άλλα θα πάνε καλά, ούτως ή άλλως την κουζίνα δεν πρόκειται να την πάρω μαζί μου γιατί είναι παλιά. Αυτά. Κάτι είναι κι αυτό. Λοιπόν, τι άλλο. Όλα είναι πολύ καλά γενικότερα. Δεν έχω παραπονό κανένα. Το πούλησα. Ήρθαν 2 φοιτητές και το πήρανε. Συγγνώμη. Ήρθαν και τον πήραν 2 φοιτητές και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Πολύ ευγενικά παιδιά. Πάρα πολύ ευγενικά παιδιά. Ναι. Τώρα, επειδή έχω τελειώσει το μπουφέ, τις κουρτίνες που σας έδειξα λίγο πριν άκυρο θα τις αλλάξω, διότι η δεξιά κουρτίνα που πήγα να την κρεμάσω πριν από 3 ώρες δεν είναι όλη ραμμένη, με αποτέλεσμα εγώ να μην μπορώ να κρεμάσω την κουρτίνα. Οπότε για να μην στρεσάρομαι και για να μην δίνω λεφτά 30-40 ευρώ για να μου τη φτιάξουν, θα πάρω μια άλλη κουρτίνα από το Ότο, όριο το της κουρτίνας έχει, και όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, το δωμάτιο των παιδιών δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Το φτιάχνω γιατί έχω πάρει κάποια πράγματα που τακτοποίησα τα ρούχα των παιδιών και είναι λίγο ανάκατο, αλλά όλα θα γίνουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτά μέσα σ' άκρες. Πήγα και το πρωί, όπως σας είπα, στο γιατρό, όμως μου είναι μέσα στα άλατα. Πρέπει να κάνω θεραπεία, αλλά όλα καλά. Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό εννοώ.
Πήγα σήμερα στα Ρώσμα να ξεκινήσω και βιταμίνη C, γιατί έχω ξεκινήσει ήδη βιταμίνη D3 και ήδη νιώθω πολύ καλύτερα. Την έχω ξεκινήσει τη βιταμίνη D3 εδώ και 3 μέρες. Νιώθω κουρασμένη, αλλά όχι όπως ένιωθα τους προηγούμενους μήνες. Να σημειώσω ότι όταν έκανα εξετάσεις αίματος, η βιταμίνη D μου ήταν, ας πούμε τώρα ήταν 28-27, κάπου εκεί. Ήταν 28 με 40, λέω μια τιμή τώρα εγώ, έτσι δεν θυμάμαι. Εμένα ήταν 27 και ήμουν λίγο, δεν μπορούσα να ησυχάσω, ήθελα να κοιμάμαι συνέχεια. Τώρα έχω πιο πολύ ενέργεια. Επίσης έχω ξεκινήσει και πίνω σελήνιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θυροειδή και εμένα δεν μου το είχε πει ο ενδοκρινολόγος. Έχω ψαχτεί πάρα πολύ από το TikTok και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και από σήμερα θα ξεκινήσω και τη βιταμίνη C. Τι άλλο, μέσα στις άκρες αυτά εδώ πέρα. Ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Όχι. Αυτό το οποίο θέλω να σας δείξω, θα σας το δείξω λογικά αύριο το Σαββατοκύριακο. Γιατί πήρα κάτι να φτιάξω με την Τζοσελίν Μπάστελ, εννοώ χειροτεχνίες, αλλά δεν θα σας το δείξω ακόμα. Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα κάνω τώρα που θα κοιμηθούν τα παιδιά τις αγορές μου από το Ότο σχετικά με κουρτίνες του σαλονιού και κουρτίνες εδώ, αυτό το πράγμα θα το βγάλουμε από εκεί πάνω και θα βγάλουμε και αυτό το πράγμα του πράσινου εκεί. Πώς θα πήρα εγώ αυτά τα πράγματα δεν ξέρω. Δεν σκεφτόμουν, δεν ήμουν τόσο καλά ψαγμένη. Ακόμα να ρωτιέμαι να σας πω την αλήθεια. Αλλά οκ, okay, βρήκα ούτως ή άλλως για την κουρτίνα, για την κουζίνα κουρτίνακι. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Θα το αγοράσω κι αυτό. Λοιπόν, αυτά. Φιλάκια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε, που με αποδέχεστε και που με ανέχεστε, θα προσθέσω. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ που με αγαπάτε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Αυτά. Να είστε καλά όλοι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και όταν σας πει κάποιος δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, πες ή πει Αλεξάνδρα μπορώ. Αυτό της πεις. Είπε η Αλεξάνδρα μπορώ, το πίστεψα και εγώ και τελικά όντως μπορώ. Είδες. Θαύμα. Λοιπόν, σας φιλώ. Φιλάκια πολλά.